Κωνσταντίνος Σούκος, ιδιοκτήτης εταιρείας Σούκος Robots. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είχατε παρουσία εκεί πέρα, εντυπωσιακή τουλάχιστον από ό,τι είδα, με το όπλο λέζερ. Πέστε μας λίγο, εσείς, να πούμε καταρχήν ότι έχετε μακρά παρουσία στον χώρο τεχνολογία της Σούκος Robots από τη δεκαετία 80, αν κάνω λάθος. Ακριβώς. Από το 80. Κατασκευάζατε από τότε, 85-86, που ήταν ρομπότ κλπ. Και ρομπότ και οπλικά μικρά συστήματα, έξυπνα, αθόρυβα. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι, αφού γραστήκαμε όλα αυτά τα σχόλια των γειτόνων, κάπως έπρεπε κι εμείς σαν Ελλάδα να δείξουμε τη δύναμή μας. Δεν Ευρωπαίοι είμαστε, δεν είμαστε υπέρ του καυγά, αλλά δεν δεχόμαστε τέτοιου είδους ψευτοαπειλές. Μπαϊραχτάρ, αεροδρόμια, κάποιος έπρεπε να τους δείξει ότι κι εμείς έχουμε δύναμη και όχι δύναμη του παρόντος, του μέλλοντος. Και νομίζω ότι δώσαμε ένα καλό μήνυμα στους γείτονες και σε άλλους ότι έχουμε τη δύναμη. Λίγο να προσγειώσει το πολιτικό σύστημα το βλέμμα και προς την αμυντική βιομηχανία την οποία την έχουμε, μάλλον την έχουν εγκαταλείψει. Καιρός είναι πλέον να δείξουμε τη δύναμή μας. Εγώ έκανα μια προσπάθεια για έναν και μόνο λόγο. Είμαστε Έλληνες. Πρώτος που έκανε αυτό το όπλο ήταν ο Αρχιμίδης. Σωστά. Συνακούσες. Και εμείς τι κάνουμε? Ναι. Δώσαμε σήμερα το 100 κιλοβάτ. Ήδη ετοιμάζεται το 300 κιλοβάτ για 36 χιλιόμετρα. Είμαστε δυνατοί. Δεν δεχόμαστε τέτοιου είδους ψευτοαπειλές. Λίγο να οργανωθούμε, να πέσουν λίγο τα βλέμματα και σε εμάς τους Έλληνες, τους μικρούς, αλλά με δυνατά μυαλά. Πάρα πολλά παιδιά ήταν στην έκθεση και παρουσιάσαν ελληνικά προϊόντα. Αυτό που χρειαζόμασταν, ωραία, μια κραυγή. Να το δει λίγο ο Έλληνας και να εμψυχώσει λίγο αυτό το πνεύμα που έπρεπε. Έπρεπε να δείξουμε μια κραυγή. Αυτό έκανα. Μια κραυγή απέναντι στις ψευτοαπειλές. Μόνο για αυτόν τον λόγο έχουμε τη δύναμη. Λίγο οργάνωση θέλουμε. Ας μας δουν λίγο και οι μεγάλοι ότι έχουμε δύναμη. Έχουμε μόνο δύναμη να δώσουμε ψυχή και σώμα. Δεν δεχόμαστε τέτοιου είδους απειλές. Εγώ αυτό προσπάθησα να δείξω. Ολόκληρη η Αμερικάνικη κυβέρνηση μας έδωσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα σήμερα στην Ελλάδα. Είναι μοναδικός απευθείας ανάρτηση. Την καταστροφή χημικών όπλων. Σαρίν, μουστάρδα, διέξ. Βεβαίως και το λέιζερ. Κι άλλα παλικάρια είναι, κι άλλα πανεπιστήμια που έχουν την δύναμη. Θα ξαναπώ, λίγο να μας προσέξουν. Ας αναπτύξουμε πάλι την πολεμική μας βιομηχανία. Ας την αναπτύξουμε. Τη χρειαζόμαστε. Μόνο και μόνο για να ψυχώσουμε τους Έλληνες που είχαν καθυλωθεί. Αυτό έκανε, αγαπημένα μου, όπως και εσύ αυτό που κάνεις και φωνάζεις κάθε μέρα. Πρέπει, μωρέ. Είμαστε λινάρες, έχουμε μυαλό. Ας το αξιοποιήσουμε. Δεν θέλω να δεχόμαστε τέτοιου είδους ψευτοαπειλές και εδώ και στην Κύπρο. Ήδη και σέβομαι και χαίρομαι που ο αρχηγός κάτω μας επισκέφθηκε και ξεκινήσαμε να κάνουμε την μεγαλύτερη παρουσίαση. Έχουμε τη δύναμη. Έχουμε τη δύναμη να καθυλώσουμε όλα αυτά που αυτοί φτιάχνουν και κάθε μέρα πετάνε πάνω από τον ελληνικό χώρο. Βεβαίως δεν θέλουμε να κάνουμε ζημιά. Αλλά θέλουμε να τους δείξουμε ότι έχουμε δύναμη. Απλά δεν θέλουμε, γιατί είμαστε μορφωμένοι, είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε Ελληνάρες. 3.000 χρόνια, να μην πω και περισσότερα. Δεν μπορεί τώρα αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται και να τα βάζουν με ποιον, με την Ελλάδα που τους έδωσε το φως, την αριθμητική. Αυτό προσπάθησα να κάνω κι εγώ. Μπορεί να μην έχω το πλούσιο φρασολόγιο να σας αναφέρω όλα αυτά που πιστεύω μέσα μου. Τα είπα όλα. Αλλά πρέπει όμως, μπορεί να δούμε λίγο και την δική μας αμυντική βιομηχανία. Δεν θέλουν να μας τη θάψουν. Μας βάλουν στελέχη δυνατά επάνω. Έχουμε και στρατιωτικούς. Έχουμε και μυαλά και επιστήμονες. Αυτοί πρέπει να διοικήσουν την αμυντική μας βιομηχανία. Αυτό ήθελα να πω. Και θα ήθελα να το ακούσουν όλοι οι Έλληνες και τους ευχαριστώ με όλα αυτά που γράφουν κάθε μέρα. Που βλέπω ότι το είχαν ανάγκη, μωρέ. Το είχαν ανάγκη να καταλάβουν ότι έχουμε δύναμη εμείς οι Έλληνες. Απλά να μας οργανώσουν. Δεν ζητάμε τα λεφτά τους.
χρησιμοποιούμε τα δικά μας λεφτά για την έρευνα και την ανάπτυξη. Λίγο την οργάνωση. Πονάμε, πιστέψτε με, είδαμε αυτή την ΤΕΦΕΡ, η οποία, να έχει καλά ο Θεός, αυτούς που την οργανώσαν και πάλι και δείξαμε τη δύναμή μας. Και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα ακόμα για την πατρίδα μας. Περισσότερα, πίστεψέ με. Και χαίρομαι που είστε εκεί και μιλάτε με αυτόν τον τρόπο και υποστηρίζετε αυτό. Το έχουμε ανάγκη όλοι οι Έλληνες. Αυτό ήθελα να πω και να ακούσουν τα Ελληνόπουλα και να μην βάζουν ποτέ την ουρά στα σκέλη. Με στελινάρες. Δύναμη, μυαλό. Ανάπτυξη θέλουμε και οργάνωση. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα είπατε όλα. Αν κάνω από τα μηνύματα που έρχονται κατά ρηπάς εδώ, νομίζω ότι σας ακούνε πάρα πολύ και. Εντάξει, δεν μπορώ να τα μεταφέρω όλα στον αέρα, αλλά έχετε. Τα μηνύματα εδώ που βλέπω τεράστιο σεβασμό και δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτή τη στιγμή πόσο εμψυχώνεται τους Έλληνες. Το βλέπω από, από την αντίδραση που υπάρχει. Η παρουσία. Δεν είχαμε ανάγκη. Ε, βέβαια. Το είχαμε ανάγκη, μωρέ. Δεν βάζουμε εμείς την ουρά στα σκέλια. Και ούτε δεχόμαστε τέτοιου είδους ψευτοαπειλές από αμόρφωτους. Ας σηκώσουν τα κουνούπια τους. Ας τα σηκώσουν. Υπάρχει ενδιαφέρον για να προχωρήσει το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, το δικό σας. Θα σας ενημερώνω ήδη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που με επισκέφθηκε ο αρχηγός τους με το επιτελείο του. Ξεκινήσαμε. Ήδη η Αμερική. Προχωράμε. Ήδη η Κύπρος σηκώθηκε ο στρατηγός και ήρθε κοντά μας. Έχουμε μόρα να παρευχεί. Αλλά το θέμα δεν είναι να πουλήσει ο Σούκος. Το θέμα είναι η Ελλάδα μας, μόρα. Να εξοπλιστεί πρώτον με εμψύχωση και μετά με υλικό. Γιατί αυτό που θέλουμε σήμερα είναι τι, την επίδειξη δύναμης που μας έλειπε. Είμαστε δυνατοί, όπως και μετά αεροσκάφη. Έπρεπε μια μέρα να τους αποδεί, όπως και μετά η υποβρυχιά μας. Δεν είμαστε αυτοί που νομίζαν. Είμαστε οι Έλληνες που τόσα χρόνια το έχουμε αποδείξει. Δεν δεχόμαστε, μωρέ, τέτοιες απειλές από κανέναν. Και πολύ ιδιαίτερα από ανθρώπους που είναι ακόμα στο Μεσαίωνα. Δεν μπορούμε. Είμαστε μορφωμένοι, είμαστε Ευρωπαίοι, αθόρυβοι. Μην μας πειράξεις. Γιατί νομίζω ότι έχουμε τη δύναμη και το έχουμε αποδείξει. Λίγο οργάνωση θέλουμε. Έχει. Λίγο αυτή η μεγάλη πολιτική να πέσουν λίγο τα μάτια τους και σε εμάς. Όχι μόνο στις ξένες εταιρείες. Ξέρετε, μεγάλη δεν είναι η πολιτική. Μεγάλη είναι οι Έλληνες όπως εσείς και οι υπόλοιποι της αμυντικής βιομηχανίας και όχι μόνο της αμυντικής βιομηχανίας, οι οποίοι δημιουργούν. Και πηγαίνουν την Ελλάδα μπροστά χωρίς να περιμένουν κανένα πολιτικό. Θα πρέπει όμως, συμφωνούμε απολύτως, από τη στιγμή που οι πολιτικοί διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας σε επίσημο και θεσμικό επίπεδο, θα πρέπει να κοιτάξουν να κάνουν το αυτονόητο. Αυτό που θα κάνει οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δεν είναι δυνατόν να σκύβουν πάνω από τους Έλληνες, και δεν αναφέρομαι μόνο στην αμυντική βιομηχανία, παραλαμβάνω. Συνολικά, από τα επιτεύγματα Ελλήνων ξένα κράτη και να τα καρπώνονται, να καρπώνονται την ελληνική υπεραξία, ξένοι και οι δικοί μας εδώ απλά να κάνουν ότι δεν βλέπουν. Το πες πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή εξάγουμε. Έχω τώρα αρκετό καιρό που εξάγω. Εξάγω. Φέρνω συνάλλαγμα στη χώρα μας. Από τι? Από τεχνολογίες. Εξάγουμε, μωρέ. Αλλά καίγομαι όμως να τις χρησιμοποιώ και στην Ελλάδα. Βεβαίως και με έχει βοηθήσει και ο στρατός και το πολεμικό ναυτικό. Έχουν βοηθήσει για να φτάσω εδώ που είμαι. Αλλά πρέπει να το κάνουμε οργανωμένα αυτό. Έχουμε τη δύναμη. Δεν είναι τα λεφτά. Ναι. Η εμψύχωση που χρειαζόμαστε τις Έλληνες αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε τέτοιου είδους όπως και πρόσφατα μετά με τις απειλές τους και με τους πυροβολισμούς. Δεν είμαστε πολεμοχαρείς. Αξιοποιούμε την άμυνα. Άλλωστε ο όρος του έξυπνου είναι ένας και μοναδικός σε όλο τον πλανήτη. Αυτός που έχει πληροφόρηση. Αυτό κάνουμε εμείς. Πληροφορούμεθα και την κατάλληλη στιγμή τους αποδεικνύουμε ότι κύριε δεν μπορείς να τα σηκώνεις. Δεν μπορείς. Απλά σε αφήνουμε γιατί σε έχουμε υποβαθμίσει στην νοημοσύνη, κύριε γείτονα. Αλλά σου δώσαμε μια κραυγή ότι έχουμε τη δύναμη. Δεν θέλουμε εμείς πόλεμο. Δεν θέλουμε. Θέλουμε ανάπτυξη. Οικονομική. Πνευματική. Θέλουμε τα πανεπιστήμια μας να προχωράνε, τα παλικάρια μας φεύγουν έξω. Πρέπει να τα κρατήσουμε. Έχουμε ανάγκη από την πολεμική μας βιομηχανία. Και όχι μόνο. Αλλά επειδή σε αυτόν τον τομέα είναι. Το έχουμε ανάγκη, μωρέ. Μας φεύγουν τα παλικάρια. Μας βάλουν σε κύριες θέσεις της πολεμικής της αμυντικής μας βιομηχανίας. Σοβαρούς ανθρώπους. Και όχι. Κρίμα. Yeah. Πρέπει.
Γιατί πάρα πολύ για τον αγώνα που κάνεις. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε εσάς. Πέστε μου κάτι. Εσείς φτιάχνετε και άλλα οπλικά συστήματα, έτσι. Βεβαίως. Έχουν αξιοποιηθεί από εμάς εδώ, από τις ελληνικές όπλες δυνάμεις, κάποια βαστά. Βεβαίως. Ωραία. Μπορούν. Μπορούν. Οι άνθρωποι με βοηθάν, τα χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Σας είπα, αλλά πρέπει να φύγουμε λίγο πιο μπροστά. Να φύγουμε κάποιες δεκαετίες. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τις απειλές με τα συμβατικά όπλα. Ναι, ναι. Και να φύγουμε μπροστά. Υπάρχουν δυνατότητες για όποιον καταλαβαίνει και όποιον βλέπει, όχι μόνο από το δικό σας σύστημα, αλλά γενικότερα από αυτά που υπήρχαν στην ΔΕΦΕΑ, αλλά και αλλού. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι δυνατότητες οι δικές μας, των Ελλήνων, είναι ανεξάντλητες. Εάν ασχοληθούν σοβαρά και φτιάξουν έναν υφυπουργό, έναν υπουργό αναπληρωτή, οτιδήποτε, αμυντικής βιομηχανίας, άνθρωπο που να ξέρει και να αντιλαμβάνεται, και σκύψουν πάρα από την ελληνική αμυντική βιομηχανία, η Ελλάδα σε 10 χρόνια θα γίνει Ισραήλ Plus. Ακριβώς. Αυτό είναι το πνεύμα. Να σκύψουν μωρέ και στον Έλληνα, στην βιοτεχνία, στην οικοτεχνία. Έχουμε μυαλά, δεν πρέπει να τα αφήνουμε να φεύγουν. Δεν πρέπει, είναι κρίμα. Φύγανε τρομερά στελέχη μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τα διώξανε σε χώρες της Αραβίας και ξέρω από αλλού σε πολεμικές βιομηχανίες. Τι κάνουμε εμείς, μωρέ? Τι κάνουμε? Δεν πουλάμε εσόρουχα, μωρέ. Πουλάμε τεχνολογίες εχμής. Πρέπει και εμείς να οργανωθούμε. Κύριε Σούκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αγώνα που κάνετε και για την εμψυχή που δίνετε. Την αγάπη μου και σε εσάς, παιδιά. Καλή συνέχεια. Είμαι δίπλα σας για ό,τι θέλετε. Και εμείς, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνετε. Κωνσταντίνος Σούκος, δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Η ιδιοκτήτης της εταιρείας του Cost Robots είναι ο άνθρωπος που παρουσίασε την ΔΕΦΕΑ το όπλο laser. Νομίζω δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Μπείτε να δείτε από την έκθεση το υλικό. Και νομίζω τα υπόλοιπα τα καταλάβατε από όσα είπε αυτός ο Έλληνας.